Νομίζω, ναι, έγιναν και νομίζω ότι θα πολλαπλασιαστούν όσο πλησιάζουμε στον Ιούνιο. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα ευρήματα από αυτές τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο με τον πολιτικό αναλυτή από το To The Point, με τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαντώνη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα, κύριε Κατσαντώνη. Είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Μια χαρά εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μετράτε, φαντάζομαι κι εσείς. Μετράμανε. Τι λένε οι απαντήσεις του κόσμου? Να ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στις δυνάμεις οι οποίες φαίνεται πως καταγράφουν τα κόμματα, τουλάχιστον σε αυτήν την παρούσα φάση, να πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα ζητήματα που απαντά ο κόσμος ότι τον απασχολούν, κύριε Κατσαντώνη. Φαντάζομαι ότι ζητήματα οικονομίας, ακρίβεια δηλαδή, ασφάλειας, αλλά και θέματα υγείας είναι σε αυτά τα οποία σας απαντούν ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει ένα ρόλο πώς τους ρωτάς. Αν τους αφήνεις ελεύθερους να διατυπώσουν τα προβλήματα που τους έρχονται στο μυαλό, το top of mind που λέγεται στο χωριό μας, η αλήθεια είναι απαντούν αυτά. Δηλαδή είναι η ακρίβεια, είναι τα θέματα της ασφάλειας. Με την έννοια της ασφάλειας θα έλεγα της ασφάλειας απέναντι στην παραγωγικότητα και στην εγκληματικότητα, αλλά και της κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή να νιώσει ασφαλής για κοινωνικούς λόγους. Άρα είναι αναβαθμισμένα και τα θέματα παιδείας και υγείας και τα θέματα γενικότερα της οικονομικής πορείας κτλ. Εάν τους βάλεις μία λίστα θεμάτων, προβλημάτων, φυσικά απαντούν και αυτά που σας είπα, αλλά ανεβαίνουν και άλλα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, όπως είναι θέματα λειτουργίας δημοκρατίας μας, του κράτους δικαίου κτλ. Ναι, είναι τα ζητήματα τα οποία και τα κόμματα θέτουν στην ατζέντα και αναπτύσσουν επιχειρήματα, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση. Βλέπετε να αλλάζει καθόλου το κλίμα εν ώψη των ευρωεκλογών, κύριε Κατσαντώνη? Έχουμε 18 του Απρίλη, στις 9 του Ιούνιου θα στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών. Υπάρχει μία εικόνα σχετικά με το πώς, ποια είναι η δύναμη των κομμάτων, τουλάχιστον την δεδομένη χρονική στιγμή? Θεωρείτε ότι θα έχουμε αλλαγές μέχρι και την 9η Ιουνίου? Κοιτάξτε, οι δύο μήνες στην πολιτική είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ λέμε ότι μία εβδομάδα ισοδυναμεί μερικές φορές με χρόνια, πόσο μάλλον οι δύο μήνες. Αυτό που μπορούμε να πούμε λοιπόν είναι ότι αν γίνονταν πολύ σύντομα οι εκλογές, τι θα συνέβαινε? Βλέπαμε περίπου τα αποτελέσματα που πάνω κάτω περίπου όλοι τα ίδια βγάζουμε. Υπάρχουν διαφορές βέβαια μιας μονάδας εδώ, μιας μονάδας εκεί, ανάλογα με την εταιρεία. Αλλά πάνω κάτω βλέπουμε αυτό. Δηλαδή βλέπουμε μια υποχώρηση της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, σημαντική, σημαντικότατη. Είναι μια υποχώρηση που δεν πάει προς τα δεξιά, προς τη δεξιά αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά δηλαδή. Περισσότερο και λιγότερο προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως δηλαδή όπως το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια τέτοια όμως πτώση της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να είναι περίπου της τάξης των 30% σε σχέση, 25-30% σε σχέση με το ποσοστό που είχε λάβει τον Ιούνιο του 23, μιλάμε πάντα έτσι. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια μικρή προπόρευση σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μια διαφορά που δεν είναι ασφαλής για να κάνουμε μια πρόβλεψη. Άρα και αναστρέψιμη. Σε σημαντική διαφορά. Άρα θα μπορούσε να είναι και αναστρέψιμη, αυτό λέτε? Ναι, και θα να σας πω και κάτι τώρα που το λέω σε όποιον με ρωτάει, γιατί το θέμα του δημοσκοπήσεων είναι λίγο σύνθετο θέμα. Νομίζω ότι στις πανελλήνιες, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος και είναι εκ των πραγμάτων έτσι, ότι στις μεγάλες πανελλήνιες δημοσκοπήσεις αυτό που λέγεται επαρχία, ας μου επιτραπεί η έκφραση επαρχία της επαρχίας, δηλαδή στις πρωτεύουσες των νομών, αλλά όχι έξω από τις πρωτεύουσες των νομών, σε μικρότερες κομμοπόλεις κλπ. Αυτό το δείγμα δεν υποεκπροσωπείται, δεν αντιπροσωπεύεται στο βαθμό που πρέπει, γιατί δεν είναι φυσικά αδύνατο σε μια πανελλήνια έρευνα. Και εκεί πέρα γενικώς το ΠΑΣΟΚ καταγράφει καλύτερα ποσοστά, που σημαίνει ότι γι' αυτό πάντα στα τελικά το αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με τις δημοσκοπικές προβλέψεις.
Όπως σας είπα, έχει αυτή η κατάσταση μεταξύ, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατσαντώνη, εσείς πού την αποδίδετε όμως αυτήν την εναλλαγή στις θέσεις? Γιατί το ΠΑΣΟΚ από τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, ή πρέπει να ήταν μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, από τον Οκτώβριο που πέρασε στην δεύτερη θέση, στις δημοσκοπήσεις πάντα, την κράτησε αυτή όλη αυτή την περίοδο μέχρι πολύ πρόσφατα που άρχισε να αλλάζει το κλίμα. Εσείς πού πιστεύετε ότι αποδίδεται αυτό? Ήταν λάθος επιλογές της ηγεσίας, λάθος τα μηνύματα τα οποία ενδεχομένως βγήκαν προς τα έξω, προς τον κόσμο, δεδομένου ότι από τον Γενάρη μέχρι και πολύ πρόσφατα είχαμε και έντονη διαδικασία στην Βουλή μέσα. Ήταν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η επιστολική ψήφος. Πού αποδίδεται αυτή την αντιστροφή εσείς? Θα σας πω. Καταρχήν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ έκανε εκπλήξεις. Τέλος πάντων, κέρδισε το Δήμο Αθηναίων τον κύριο Δούκα, πήρε αρκετούς δήμους, έδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ακόμα με κοινωνικές ρίζες και είχε μια θετική άβρα από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών. Κάτι που δεν συνέβη για το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο και για την κατόπινη περίοδο, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σε μια περίοδο εσωστρέφειας, εσωτερικής. Ναι, ήταν η περίοδος εκείνη με τις έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην Κουμουνδούρου. Ναι. Που σημαίνει τι, ότι και η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πεσμένη και είχε ανεβεί σημαντικά η συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν με τα θέματα των δύο νόμων, κυρίως για το ομόφυλα ζευγάρι αλλά και για το θέμα της παιδείας των πανεπιστημίων, των λεγόμενων μη κρατικών πανεπιστημίων, εκεί δημιουργήθηκαν προβλήματα και στην αντιπολίτευση, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, που χάλασαν την εικόνα του. Ανέβηκε η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει τι, ότι δεν ήταν καμιά. Υπήρχε μια πτώση του ΠΑΣΟΚ, αλλά ήταν περισσότερο, εγώ θα τη χαρακτηρίζω στασιμότητα, αλλά ήταν μια άνοδος λόγος συσπήρωσης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια συσπήρωση όχι τρομερή, απλώς από τον αδύρ που είχε βρεθεί σε μια περίοδο εκεί Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Ανέβηκε και αυτό δημιούργησε μια διαφορά στους σχετισμούς. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Προς τα δεξιά έχουμε πολύ μεγάλη μετατόπιση ψηφοφόρων, κυρίως βέβαια το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Στον κύριο Βελόπουλο, στην Ελληνική Λύση. Ένας βασικός ενισχυμένος πόλος είναι η Ελληνική Λύση, ο κύριος Βελόπουλος, αλλά και πόσες άλλες κατευθύνσεις. Το βλέπουμε και στα ποσοστά του κύριου Βελόπουλου, το βλέπουμε αυτό. Ναι, ανεβαίνουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κύριε Κατσαντώνη. Και σε άλλους χώρους πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς, δεν είναι μόνο ο κύριος Βελόπουλος. Ναι, ναι, εννοείται τη νίκη. Εννοώ τη νίκη, εννοώ το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, εννοώ ένα σωρό μικρότερα κόμματα. Να σας θυμίσω κάτι, ότι στις ευρωεκλογές του 19, που επίσης είχαν ισχυρό διακύβευμα γιατί είχαν προηγηθεί των εθνικών εκλογών, τα λοιπά κόμματα είχαν πάρει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδόν 20%. Αυτά δηλαδή που δεν πήραν 3%. Αναφέρομαι, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, 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 ναι. Δεν πήραν 3%. Πήραν 20%. Πάλι θα έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο. Κύριε Κατσαντώνη, θεωρείτε ότι οι ευρωεκλογές θα υπερισχύσει η ψήφος διαμαρτυρίας? Με ποιο κριτήριο δηλαδή θα ψηφίσουν οι πολίτες στις κάλπες της 9ης Ιουνίου? Θεωρητικά ψηφίζουμε με ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ψηφίζουμε έτσι. Και αυτό το συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και ψηφίζουμε με το μάτι στην εξωτερική πολιτική σκηνή. Είναι μια καλή ευκαιρία, θεωρεί αρκετός κόσμος, να σταλεί ένα μήνυμα διαμαρτυρίας για θέματα σαν αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως, για τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Συνεπώς ψηφίζουμε στέλνοντας μηνύματα και όχι κάνοντας μια επιλογή κεντρική. Έτσι δηλαδή θέλω να γίνει αυτό στον τόπο. Αλλά στέλνω ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Αυτό κυρίως συμβαίνει και νομίζω ότι θα επαναληφθεί, ναι, σε σημαντικό βαθμό. Αν δηλαδή η δημοσκόπηση γινόταν για τις εθνικές εκλογές, θεωρείτε ότι θα ήταν τα ίδια τα αποτελέσματα? Νομίζω, να σας πω, ότι μια δημοσκόπηση για εθνικές εκλογές πρέπει να γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Αν ρωτάμε τώρα για τις εθνικές εκλογές, ο κόσμος πάλι θα δει μπροστά του τις πρώτες εκλογές που έχει, που είναι οι ευρωεκλογές, που είναι ευκαιρία για μήνυμα.
Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα είναι ασφαλές να μιλήσει κάποιος για εθνικές εκλογές αυτή τη στιγμή όταν μεσολαβούν οι άλλες εκλογές, οι οποίες αυτές κυριαρχούν στη. Όχι, εγώ ρωτάω αν θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης. Δηλαδή, αν δεν είχαμε ευρωεκλογές ενδιάμεσα, εννοείται. Ναι. Θα είχε διαφοροποιήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα άλλαζε ριζικά η εικόνα. Δεν θα ήταν μεγάλες. Ναι, θα είναι, γιατί και οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευκαιρία στους πολίτες να στείλουν μηνύματα. Ναι, σωστά. Το αναλαμβάνουν και έτσι οι πολίτες που μπαίνουν στη διαδικασία και μας απαντούν. Κάτι τελευταίο, κύριε Κατζαντώνη, βλέπετε σε αυτές τις ευρωεκλογές τα μικρά κόμματα, αυτά τα οποία πριν μας είπατε ότι στην προηγούμενη αναμέτρηση συγκέντρωσαν εδώ στην περιοχή μας αυτό το 20%. Βλέπετε να εξασφαλίζουν το κατώτατο όριο, να καταφέρουν την είσοδό τους στο Ευρωκοινοβούλιο, και επίσης τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί με τα νέα κόμματα? Είναι ο κύριος Λοβέρδος με τους Δημοκράτους, είναι η Νέα Αριστερά, το κόμμα το οποίο προέκυψε από αυτούς που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τι προβλέψεις μπορείτε να κάνετε? Για κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετική η πρόβλεψη, αλλά επίσης είναι λίγο παρακινδυνευμένη, γιατί επειδή είναι όντως καινούργια κόμματα, δεν έχουν μια ασφαλή βάση, μια ασφαλή έδρα πάνω στην οποία θα δομήσουν την παρουσία τους και θα επεκταθούν. Ας το πω, αλλιεύουν, δεν το λέω με την αρνητική έννοια, αλλιεύουν ψήφους από όπου μπορούν να αλλιεύσουν. Ίσως αυτό ισχύει για τα πολλά μικρά κόμματα και για τον κύριο Λοβέρδο. Ίσως για τη Νέα Αριστερά να είναι διαφορετικά τα πράγματα, επειδή προήλθε από μια μεγάλη σύγκρουση και διάσπαση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο συγκροτημένα. Άρα η βάση που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι πιο ασφαλής. Δεν είναι μετακινήσιμη, αυτό θέλω να σας πω. Νομίζω ότι η Νέα Αριστερά θα το παλέψει γερά για το 3%. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κατσαντώνη, για αυτή την συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βέβαια, κύριε Κατσαντώνη. Μέχρι γιατί έχουμε εκλογές, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία του The Point.